Ο στόχος μας είναι να προστατεύσουμε όσο μπορούμε τους ανθρώπους που έχουν καρδιά. Και το εννοώ αυτό, διότι καρδιά έχουμε όλοι και ο σύλλογός μας είναι σύλλογος πρόληψης και αποκατάστασης, οπότε για τον καθένα μπορούμε να το πούμε αυτό. Γιατί το λέω αυτό, διότι ο ιός, σύμφωνα με αυτοψίες που έχουν γίνει, διότι έχουμε τώρα, έχει αρκετό χρόνο, αλλά σύμφωνα και με ασθενείς τους οποίους είχαν τον ιό, δείχνει ότι χτυπάει στην καρδιά. Χτυπάει στην καρδιά και μάλιστα χτυπάει με τέτοιο τρόπο το σώμα που δεν υπολογίζει η ηλικία. Είτε μικρούς είτε μεγάλους. Και έχουμε και παραδείγματα όπου άνθρωποι οι οποίοι νοσήσαν από τον ιό να έχουν αποκατασταθεί και να παρουσιάζουν προβλήματα. Στα οποία εκ των υστέρων φαίνεται ότι ο ιός πλήττει την καρδιά, προβλήματα στην καρδιά. Και ένας καθηγητής του Χάρβαρντ είπε ότι κάποτε στο μέλλον θα ρωτάμε πέρασες κορονοϊό, όπου ρωτάμε διάφορα νοσήματα τα οποία πλήττουν την καρδιά. Στόχος μας δεν είναι να φοβήσουμε τον κόσμο, είναι να ενημερώσουμε. Γνωρίζοντας, έχεις ήδη κάνει το πρώτο βήμα, έχεις πάρει το πρώτο μέρος για να μπορέσεις να προφυλαχθείς. Και προφυλάσσοντας τον εαυτό σου, να προφυλάσσεις και τους συνανθρώπους σου, να προφυλάσσεις και την καρδιά σου. Εάν γνωρίζουμε και η ενημέρωση όταν ο κόσμος γνωρίζει, έχει κάνει, σύμφωνα με μελέτες που είναι, έχει κάνει θαύματα και βελτιώνει κατά μεγάλο ποσοστό τα διάφορα προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν παθήσεις όπως είναι και αυτή που περνάμε σήμερα με τον κορονοϊό.